Κύριε Υπουργέ, γιατί επισκεφθήκατε σήμερα την Κομωτινή? Είναι η πρώτη εβδομάδα λειτουργίας του υποκαταστήματος της ΕΦΕΠΑΕ στην αντικατάσταση του δεσμού για να τρέξουμε όσο μπορούμε γρηγορότερα την απορρόφηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, στα οποία έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Και ήθελα να διαπιστώσω ιδίως όμως ότι ο οργανισμός παίρνει μπρος και ότι οι πληρωμές θα ξεκινήσουν άμεσα τις επόμενες εβδομάδες. Είμαι μαζί με τους συναδέλφους μου, τον κύριο Σιλιανίδη, βουλευτή της Κομωτινής και πρώην υπουργό, τον κύριο Μασχάκη, βουλευτή του Εύρου και πρώην αρχηγού της αστυνομίας, και τους φίλους Σάββου του Κελέτζη, βουλευτή του Εύρου και βεβαίως και πρόεδρο της Επιτροπής Περιώνυμης. Και πώς πάνε, σε τι στάδιο είναι λοιπόν τα πράγματα τώρα που κάνατε μια επίσκεψη και ενημερωθήκατε κιόλας? Έχουν προχωρήσει πολύ καλά, έχει στελεχωθεί άρτια η υπηρεσία, έχουν γίνει νέες προσλήψεις, έχει αυξηθεί κατά πολύ το διαθέσιμο προσωπικό, έτσι να μπορούμε να τρέξουμε με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα τα έργα. Και νομίζω μέσα στις επόμενες 3 έως 4 εβδομάδες θα γίνουν και οι πρώτες πληρωμές. Και κύριε Υπουργέ, με το προσωπικό το οποίο ήταν στην Δεσμός, τι έχει προβλεφθεί σχεδόν γι' αυτό? Σχεδόν το σύνολο του προσωπικού του Δεσμού έχει απορροφηθεί τώρα στο κατάστημα εδώ. Αν θυμάμαι καλά, έχει πάει στο παράρτημα τα 27 δηλαδή. Τα άτομα, τα 21, τα 22 έχουν έρθει εδώ. Και τα υπόλοιπα 6-5 που μείνανε? Αυτή είναι κάτι που το επέλεξαν οι ίδιοι? Είναι μια κοινή συνεννόηση λύση τη συνεργασία. Ωραία, εντάξει. Θα βρεθείτε και στη Σελμάνη, στο Στιβιπέ. Σελμάνη, όχι τώρα. Σελμάνη, θα έρθω σε λίγο καιρό, θα έχουμε τα νέα για τη Σελμάνη.